Σε απόγνωση βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρηματίες στην Αγία Πελαγία, καθώς το έργο της κατασκευής κόμβων στο φωνικό δρόμο, αν και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν έχει δοθεί ακόμη σε κυκλοφορία, με συνέπεια να επικρατεί μεγάλη ταλαιπωρία σε πολίτες και επισκέπτες που επιθυμούν να μεταβούν στο τουριστικό θέρετρο, καθώς διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Πολύ ταλαιπωρία υπάρχει με τον κόμβο πάνω. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή μπαίνουν ανάποδα, βγαίνουν ανάποδα, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ έλεγχο, πρέπει να προσέχεις. Για να έρθεις εδώ τώρα πρέπει να κάνεις ολόκληρο κύκλο. Από το δεύτερο κόμβο. Από το δεύτερο κόμβο. Και αυτό είναι... πολλοί πάνε από το πρώτο και κάνουν στροφή, το έχετε δει αυτό, έτσι. Πολλοί μπαίνουν ανάποδα. Ανάποδα. Μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα εκεί πέρα. Τώρα πήγαμε από τη Λιγαριά, το βρήκαμε πιο εύκολη λύση να έρθουμε από τη Λιγαριά. Γιατί κάνουμε ολόκληρο κύκλο. Αρκετός χρόνος για να έρθεις, αρκετά χιλιόμετρα. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα, νομίζω, να κάνεις τον κύκλο. Και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε από τη Λιγαριά. Για αστοχία της μελέτης στο νότιο κόμβο, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, καθώς όπως περιγράφει, οι αρμόδιοι δεν είχαν προβλέψει κάποιες εργασίες στη λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυσης του κόμβου, με συνέπεια να απαιτείται τώρα νέα μελέτη. Υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου στο νότιο κλάδο, στο νότιο κόμβο της Αγίας Πελαγίας. Δεν υπάρχει δηλαδή τα μέτρα της γης. Και οι εργασίες που απαιτούνται είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αρχικά είχαν προβλεφθεί για να ολοκληρωθεί εκεί το σημείο που βρίσκεται στη λωρίδα επιβράδυσης και στη λωρίδα επιτάχυσης. Για αυτά τα δύο σημεία ουσιαστικά εντοπίζεται το πρόβλημα. Είναι λίγα τα μέτρα. Είναι λίγα τα μέτρα, χρειάζονται περισσότερες εργασίες από αυτές που αρχικά έχει υπολογίσει ο μελετητής. Τέλο εγώ, αν είσαι το Χριστιανέ μου, βάλε αυτές τις μπάρες στο πλάι να μην πέσει κανένα αμάξι από κάτω, αυτά που έχει τα εμπόδια εκεί πάνω, να κατεβαίνουν τα αμάξια, τον Οκτώβριο ξεκινάει το φτιάξετε. Εμείς τι έκαναμε τώρα, για πες μου, εγώ που έχω δουλέψει, άνοιξα να πούμε στις 14 Ιουλίου. Πώς θα πλήρωσε ο Νίκη για όλο τον χρόνο. Πώς. Με τι. Πού έρχεται να το κλείσει μέχρι το που να είναι. Μέχρι το τέλειο Αυγούστου θα κάτσουμε. Παραπάνω δεν πιστεύω να κάτσουμε. Φέτο που δεν έπρεπε να χάσουμε κανένα επισκέπτη στην περιοχή μας, έχουμε και αυτό το πρόβλημα που ο κόσμος ταλαιπωρείται. Χωρίς σήμανση, πρέπει να πάει από άλλη διακλάδωση. Άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι φοβούνται, κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα και χάνουμε μόνο δουλειά και πελάτες. Πάντως η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο, καθώς υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι κατεβαίνουν στην Αγία Πελαγία από το επίμαχο σημείο, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που ολοχεύουν επί του ΒΟΑΚ. Ισχυρίζεται η επιβλέπουσα αρχή, το Υπουργείο δηλαδή, ότι δεν μπορούσαν να το δουν στην αρχή και το ίδιο βέβαια και ο εργολάβος, ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Εντάξει, σίγουρα όλοι μας εκφράζουμε την απορία μας γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό αυτό. Αυτό που μας είπαν από το Υπουργείο, αυτό που μας είπε και ο ανάδοχος αλλά και η διευθύνουσα αρχή, η επιβλέπουσα αρχή, είναι το ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα υπάρχει η έγκριση για τη συνέχιση των έργων. Αν δεν ανοίξει ο κόμβος, θα καταστραφούμε οικονομικά, δηλώνουν επιχειρηματίες, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη να δοθεί προσωρινά ο κόμβος στο ύψος της Αγίας Πελαγίας μέσω της εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης, προκειμένου να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο τουριστικό θέρετρο. Να ανοίξει το δρόμο έστω προσωρινά μέχρι τον Οκτώβριο, Παναγία μου. Μέχρι τον Οκτώβριο. Να τον ανοίξει, να δουλέψει τα μαγαζιά έστω μέχρι Σεπτέμβριο, βάλε προς τον Οκτώβριο. Τώρα μέχρι να περιμένουμε μελέτες να κάνουν τα λάθη σε αυτά που δεν φταίμε εμείς. Να ανοίξει άμεσα, αφού μπορεί να λειτουργήσει ο πρώτος κόμβος, να ανοίξει άμεσα, με ασφάλεια να κατεβαίνουν οι άνθρωποι και ας ξανακλείσει το τέλος Σεπτέμβρη. Στο πλευρό των επαγγελματιών βρίσκεται ο Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος πιέζει προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να δοθεί μια προσωρινή λύση. Γίνονται προσπάθειες γιατί ο κόμβος, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν ολοκληρωμένος. Να δοθούν προσωρινά κυκλοφοριακά εργοταξιακά μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί σε χρήση ο κόμβος.